Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στο επιμελητήριο Λάρισα ο πρόεδρο τη ΠΑΕΑΕΛ κ. Αχυλέα Νταβέλη, συνοδευόμενο από τον υπεύθυνο επικοινωνία κ. Παπαλέξη και την υπεύθυνη προγραμμάτων ανάπτυξη και δημοσίων σχέσεων κ. Βασιλάκου. Στην πόλη τη Λάρισας και ευρύτερα στου ανθρώπου που ασχολούνται με το αγωνιστικό κομμάτι της ΑΕΛ είναι αξιοπρεπέστατο στη συντριπτική του πλειοψηφία η ΕΕ είναι μια ομάδα που δεν παράγει προβλήματα. Είναι μια ομάδα που το φιλαθλοστιχίο στοιχείο τη φημίζεται για τον τρόπο και τον βαθμό ανταπόκριση πάντα στο φιλαθλοπνεύμα πνεύμα, χωρί να δημιουργεί παρενέργειε και χωρίς να προκαλεί. Και πάνω σε αυτό το πρότυπο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα, διότι έχουμε ιερή υποχρέωση πέρα από τη φροντίδα του αγωνιστικού τμήματο, να παράξουμε υγιεί φιλάθλου. Διότι αυτό απαιτεί η κοινωνία και αυτό απαιτεί και ο πολιτισμό γενικότερα. Αθλητισμό χωρί υγιεί φιλάθλου δεν αποτελεί πολιτιστικό στοιχείο. Αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Στην παρούσα φάση να βρεθούμε απόλυτα σύμπνοι, επιτρέψτε μου την έκφραση χέρι-χέρι, μέχρι το τέλος αυτής της αγωνιστικής προσπάθειας για να μπορέσουμε το καλοκαίρι όλοι μαζί, χωρίς εξαιρέσεις, να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Τα παιχνίδια τα οποία απομένουν συμπαραλαμβανομένου και της προσπάθειας στο Κύπελο, διότι η ομάδα βρίσκεται ήδη στους 16 και φιλοδοξεί για την περαιτέρω πορεία της, αποτελούν, αν μη τι άλλο, το μεγαλύτερο ποσοστό του εναπομείνοντα αγωνιστικού χρόνου. Αν καθίσετε και συνεκτιμήσετε το δεύτερο γύρο που μόλις ξεκίνησε, τα παιχνίδια των play-offs και ενδεχομένως την όποια περαιτέρω πορεία της ομάδας στο Κύπρο, ε, ο εναπομείναν αγωνιστικός χρόνος με όρους μαθηματικούς είναι στο 65-70%. Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει φετινή χρονιά, Άρα για τον κόσμο ο οποίος δεν έτυχε να στηρίξει επί της αρχής από τον Αύγουστο ή από τον Σεπτέμβριο την προσπάθεια της ομάδος δίνοντας τον οβολό του και αγοράζοντας ένα ειστήριο διαρκείας, ο σκοπός που εμείς παρατείναμε τα ειστήρια διαρκείας με απόλυτη νοημοσύνη μέχρι το τέλος Γενάρη, αυτό έρχεται να εξυπηρετήσει. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το ειστήριο διαρκείας της ομάδος για το φιλαθλοκοινό είναι μια επένδυση. Για την επένδυση, διότι εάν λάβουμε υπόψη τη εισπίρωση του κόσμου γύρω από την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σήμερα σταδιακά, το κόστος το οποίο θα κληθεί να πληρώσει κάποιος εφόσον αποφασίσει να παρακολουθήσει την ομάδα από εδώ και πέρα, θα είναι πολλαπλάσιο. Θα είναι τουλάχιστον διπλάσιο ως τριπλάσιο. Άρα και με όρους οικονομίας θα πρέπει το φίλαθλοκοινό κοινό ακόμα και σήμερα το Δεκέμβριο να αντιληφθεί ότι το εισιτήριο διαρκεία τη ομάδο σε αυτό το γήπεδο που είναι ένα στολίδι που παίζουμε φέτο και σε αυτέ τι τιμέ που προσαρμόσαμε θέλοντα να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο από τον Αύγουστο τη φετινής χρονιά, ναι, παραμένει με όρου εισιτηρίου διαρκεία μία ποδοσφαιρική επένδυση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει και δεν θα έχει αντίκρισμα. Το να μπορέσει η ομάδα να πάρει τη μεγάλη στροφή και να ξεφύγει από τη μιζέρια αυτής της κατηγορίας, τολμώ να πω ότι είναι το όνειρο όλων των ανθρώπων της περιοχής και δεν είναι μόνο το όνειρο ή ο στόχος των ανθρώπων της ομάδας. Αναπτύχθηκαν πολλά και σημαντικά θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα των αγωνιστικών τη ΑΕΛ, απολογισμό δράσεων και τη αξιολόγηση των εξελίξεων σχετικά με την έναρξη του δεύτερου γύρου και των προσδοκιών που παράγονται από το καλό θέαμα και τη βαθμολογική αναρρίχηση τη ομάδα. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και πιστεύουμε ότι από τι κινήσει που αποφασίσαμε σαν ΔΣ να κάνουμε, δείχνει ότι όχι μόνο σα θέλουμε κοντά μα, αλλά σεβόμαστε το κάθε ευρώ που δίνεται. Στα εισιτήρια διαρκεία τη επόμενη σεζόν ήρθε η συγκυρία και είναι η πιο κατάλληλη να τα ενισχύσουμε, δίνοντα κάποια προνόμια στου κατόχου διαρκεία. Αυτό όμω δεν είναι μονόπλευρο. Δηλαδή, δεν είναι απλώ προνόμια στου κατόχου διαρκεία, αλλά συζητήσαμε τρει παράμετροι, τι οποίε και θέλαμε να ενισχύσουμε. Πρώτη παράμετρο, να αυξήσουμε την αξία των εισιτήριων διαρκεία. Μιλήσαμε με τον κύριο Ανταλιάνη, με όλε τι επιχειρήσει και του χορηγού μα. Κατευθείαν μα είπαν ναι, δίνουν κατευθείαν εκπτώσει σε όσου έχουν το εισιτήριο των κατόχων διαρκεία. Και αυτή είναι μία παράμετρο. Η άλλη παράμετρο είναι ότι αυτό το εισιτήριο, πηγαίνοντα στι επιχειρήσει και παίρνοντα την, έκταση, την έκπτωση που δίνει κάθε επιχείρηση στον κάτοχο διαρκεία, τι κάνουμε αμέσω, βάζουμε την ΑΕΛ μέσα στην πόλη. Αυτή είναι υποδοσφαιρωμένα της Λάρισας, από εκεί πηγάζουν οι παίκτες, έτσι το έδειξε η ιστορία. Με, τις, με, τη νέα χρονιά έχουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση όλων των αριστεχνικών σωματείων. Σκοπός μας να βοηθήσουμε, να δώσουμε εισιτήρια διαρκείας δωρεάν για να μπορούν οι παίκτες, οι διοικήσει, ακόμη και ο κόσμος που δραστηριοποιείται στο χώρο τους, στο ποδοσφαιρικό σωματείο, να μπορεί να έρχεται στο Έλευση Αρίνα για να βλέπουν οι ποδοσφαιριστές των ερευνητικών ακαδημιών γενικά τι μπορούν να κάνουν και πού μπορούν να παίξουν στο μέλλον. Σε μια ΑΕΛ που αυτοί μπορούν να δυναμώσουν και να την προωθήσουν στην κοινωνία της Λάρισσας. Τι πρέπει να δημιουργήσεις. Κουλτούρα παιδεία. Πού. Στα παιδιά. Οι αυριανοί φίλαθλοι. Πρέπει να τους γίνει αυτό συνείδηση. Πώς να έρθουν στα έλευση Αρίνα και να κάνουν και να μάθουν και να εκπαιδευτούν σε ένα Αθλητικό, θεματικό, πάρκο, fair play. Αυτό είναι το project που θέλουμε, που έχουμε ετοιμάσει, το έχουμε δείξει. Όλες οι αρχές και οι νέες αρχές που θα αρχιστούν ε, τέλος του χρόνου τους το έχουμε δείξει. Έχουμε ένα feedback πάρα πολύ καλό, τους άρεσε, θέλουν να, να μας υποστηρίξουν και πιστεύουμε να μας υποστηρίξουν σε αυτό. Η διοίκηση τη ΠΑΕΑΕΛ ενημέρωσε για νέο πρόγραμμα προνομίων από επιχειρήσει στα εισιτήρια διαρκεία, για τι ενέργειε και τι επισκέψει στην εορταστική περίοδο και για το νέο project που σχεδιάζεται και έρχεται άμεσα σε συνέχεια του επιτυχημένου Fair Play ένα αθλητικό θεματικό πάρκο στο Έλευση Αρίνα με ξεναγήσει σχολείων σε ειδικά διαμορφωμένου χώρου με μουσιακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η τεχνική ηγεσία έχει ξεκινήσει και κάνει στον πρωτοσανατολισμό σε συγκεκριμένου ε, ποδοσφαιρικού στόχου, ανθρώπου, ποδοσφαιριστέ οι οποίοι ε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν με ποια όμω κριτήρια, με κριτήρια τα οποία θα έχουν άμεση αγωνιστική ετοιμότητα, να μπορέσουν να συνεισφέρουν δηλαδή άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο τη ομάδος και δεύτερον, να έχουν γεμάτε χρονιέ και να γνωρίζουν έναν γνώστη τη κατηγορία. Η διοίκηση θα ακολουθήσει και θα δεχθεί τις προτάσεις οποίες θα γίνουν από την τεχνική ηγεσία. Σημασία έχει ότι σε αυτή τη φάση πολλά πράγματα εξυπηρετήθησαν. Έχουμε φύγει από αυτό το παρελθόν. Είμαστε σε έναν πολύ πιο ασφαλή και σε έναν δρόμο δημιουργίας και εξυπηρέτησης στόχων και πάνω σε αυτό θα κινηθούμε. Αν αύριο μεθαύριο έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμβάλει στο παρελθόν και θελήσουν μόνο με θετικό τρόπο να διαμορφώσουν επίπεδα στην ομάδα, καλώς να προσέλθουν. Η ομάδα βασίζεται στο φύλαθλο κοινό, βασίζεται στους χορηγούς, βασίζεται στην επιχειρηματική κοινότητα, βασίζεται σε παραμέτρους. Λειτουργούν αυτά. Προφανώς όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Γι' αυτό και το κάλεσμα είναι γενικότερο. Όλοι έχουν βαθμό συμβολής σίγουρα είμαστε καλύτεροι από πέρσι σε όλα τα επίπεδα. Αν αυτό είναι ικανό για να πιούμε νερό και όχι να σκύψουμε απλώ πάνω από την πηγή, θα φανεί. Πάντω πιστέψτε με, η δική σα παρουσία, η παρουσία του κόσμου και κάθε κύτταρο αυτή τη κοινωνία θα είναι καταλητική. Εμεί είναι δεδομένη η προσπάθειά μα. Αρκεί, όχι. Σας θέλουμε όλους μαζί μας. Μόνο τότε μπορεί το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Ο κύριος Νταβέλη απάντησε σε ερωτήσει των δημοσιογράφων και απέθυνε κάλεσμα σε φιλάθλου και επιχειρήσει για δυναμική στήριξη στην ΑΕΛ, ώστε όλοι μαζί να χαρούν την επίτευξη των στόχων του επόμενου μήνε, γεμίζοντα το ΑΕΛΕΦΣΙΑΡΗΝΑ, δίνοντα καταλητική βοήθεια στη βυσινή ομάδα.